Ενώ το φυσιολογικό για τον άντρα είναι 15%, ο Γιώργος έχει 16,6%, λίγο πάνω από το φυσιολογικό δηλαδή. Μάλιστα. Μάλλον τον κουράζεται πολύ εδώ. Ναι. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε περάσει τα στοιχεία της Χριστίνας. Το πω σωστά το όνομα. Και για 5 δευτερόλεπτα, Χριστίνα, χαλαρώνεις. Περνά ένα πολύ μικρό ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι, της Χριστίνας έβγαλε πάρα πολύ λίγο, γιατί η Χριστίνα είναι αδιάθετη, έτσι. Ωραία, τώρα το μάθαμε όλοι. Αυτό το λέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Καλό είναι να ξέρουμε. Η έμεινος ρύση. Να το γράφουμε κιόλας εδώ όταν μπαίνουμε. Η έμεινος ρύση, η καφεΐνη και το αλκοόλ επηρεάζουν τη σύσταση του σώματος. Δεν έδειξες όμως. Δεν έδειξες. Είναι μια σημαντική παράμετρο. Δεν είσαι αμήχανη. Καλό είναι να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και μας έβγαλε πάρα πολύ λίγο. Μας έβγαλε 7%. Μα 7% είναι πάρα πολύ. Δεν πάει καλά το μηχάνημά σου. Το μηχάνημα είναι δουλεύει. Να σου βάλω κάτω το θηρίο. Αν μου βγάλει 16 είναι για να φύγουμε όλοι. Θέλεις εγώ μόνο αν το λείπω στο θα πιστώ ότι πάει καλά. Δεν μπορεί όλοι να έχουν ένας 7, άλλος 13 και άλλος 15. Δεν είναι λίπος αυτό. Πώς θα γίνει. Ωραία, θέλει κάποιος άλλος. Όχι, θέλω τον Θανάση. Έλα ρε Θανάση. Έλα σε παρακαλώ λίγο να σε μετρήσουμε. Σε παρακαλώ. Έλα κάνε μου τη χάρη να δούμε αν όλα πάνε καλά. Τι θα πας, εσύ γυναίκα βρήκες, πήρες, έκλεισες. Τώρα έχεις, δεν έχεις λίπος. Δεν αναγνωρίζετε λάθος πια. Να πούμε λοιπόν για το ποσό του λίπους παράλληλα. Πόσο τον υπολογίζεις, θέλω να μου πεις. Τον υπολογίζω από 18 και πάνω. Γεια σου ρε Θανάση. Τι από 18 θα με τρελάνει, ρε Θανάση. Άμα έχει αυτός 16, αυτός θα έχει 18. Για βάλτε δίπλα δίπλα να πεις. Μόνο την κοιλιά να μετρήσουμε, κάτι θα βρούμε. Δεν μπορεί. Τι. Τσάπλος Θανάση. Όχι, όχι, πρώτα. Πέσε κάτω και χαλάρω. Χαλάρωσε. Μη σκέφτεσαι τίποτα.